Θα επιχειρήσουμε να πάμε στα Καμίνια, να συναντήσουμε την κυρία Φιλαρέτη Χρονάκη, την πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου της περιοχής, υπερδραστήρια. Έχουμε συνδεθεί πάρα πολλές φορές με αφορμή προβλήματα τα οποία, για τα οποία έχει βρεθεί και η λύση. Και αναφέρομαι εκεί στους φωτεινούς σηματοδότες, πρωτοστάτησε η κυρία Χρονάκη στα δίκαια αιτήματα των κατοίκων. Πάμε ωστόσο να μπούμε σε ένα διαφορετικό κλίμα. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα σας, κύριε Παναγιωτόπουλε. Λόγω καιρικών συνθήκων από το σπίτι σύνδεση σήμερα. Δεν πειράζει όμως. Δεν πειράζει. Είμαστε όμως ένας σύλλογος που ποτέ δεν εφησυχάζει και πάντα βρίσκει τρόπους να βρίσκεται στο προσκήνιο. Και με γνώμονα πάντα την αγάπη για τον συνάνθρωπο και προπάντων για τα παιδιά. Και αυτός είναι ο λόγος σήμερα που είμαστε εδώ. Τα παιδιά, για να σας περιγράψουμε τις δράσεις που έχουμε και την δυναμική παρουσία μας στο Χριστουγεννιάτικο κάστρο. Για πείτε μας λοιπόν πώς συμμετέχετε σε αυτές τις εκδηλώσεις, με ποιον τρόπο. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα το Σάββατο, 10 Δεκεμβρίου που μας πέρασε, ήμασταν εκεί στην καρδιά του Χριστουγεννιάτικου κάστρου και παρουσιάσαμε τεχνοτροπίες και τεχνικές του γκράφιτι. Ναι. Με το Χρήστο Μαρκάκη, έναν καταπληκτικό δάσκαλο του γκράφιτι. Τα παιδάκια δειλά-δειλά πλησίαζαν και στη συνέχεια δεν ήθελαν να ξεκολλήσουν. Μα τι να σας πω, τα ίδια μας έδειχναν ποια καρτούλα ήθελαν να επιλέξουν τη χρώμα. Στη συνέχεια τι παράσταση. Είναι αυτές οι ξεχωριστές δράσεις βέβαια, με αφορμή μία τέχνη κατά πολλούς, λανθασμένα βέβαια, παρεξηγημένη. Ωστόσο βλέπουμε τα όμορφα αποτελέσματα, τις όμορφες δημιουργίες με πρωταγωνιστή, τον Άι Βασίλη, ο οποίος βέβαια κάνει πατίνι, τον Άι Βασίλη, ο οποίος έχει αυτά τα δικά του χρώματα, το κόκκινο και το άσπρο. Σωστά, κυρία Χρονάκη? Λοιπόν, ναι, κάπου... Το βρήκαμε, αυτά πάμε. Αυτά έχουν οι ζωντανές συνδέσεις. Σωστά, τα έχετε μάθει κι εσείς. Ναι, ήθελα να σας πω ότι τα παιδιά αγκάλιασαν πραγματικά αυτή τη δράση μας. Η κυρία Μάρα Παναγιωτάκη, υπεύθυνη του Γενιάτικου Κάστρου, μας λέει, μα μη φύγετε, να είστε και άλλες μέρες εδώ. Πραγματικά πλημμύρισε εκεί η θέση από παιδάκια και ήταν άγγιγμα ψυχής να βλέπεις τα παιδάκια γύρω-γύρω να κοιτάζουν, να συμμετέχουν και αυτός είναι ο στόχος μας. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, είναι και το άλλο, ότι 27 του μήνα, ναι, ναι, σας ακούω, βέβαια, 27 του μήνα, ημέρα Τρίτη, θα παρουσιάσουμε θεατρικό παιχνίδι και ανάγνωση παραμυθιού με τη Ζαμπία Λαζανάκη και τη Μέρη Χνάρη. Και επίσης, οπότε και αυτό είναι αφιερωμένο στα παιδάκια. Απογευματινή ώρα 5 με 7. Και 30 του μήνα, ναι, αυτή η μέρα είναι αφιερωμένη στην κριτική παραδοσιακή κουζίνα. Θα μαγειρέψουμε σκιουφικτά και λαζάνια και θα δώσουμε στον κόσμο να τα γευτεί εκεί μπροστά στα μάτια τους. Θα γίνει όλη η εξέλιξη αυτή της παραδοσιακής μαγειρικής και ο κόσμος θα έχει, μάλιστα, να χαρεί αυτές τις θα μέρες. Θα πούμε περισσότερα, θα ξανασυνδεθούμε. Επομένως, λοιπόν, έχουμε... Ακριβώς, κυρία Χρονάκη, θα τα ξαναπούμε. Βεβαίως. Συγχαρητήρια για τις δράσεις σας εκεί, μια περιοχή που αξίζει την προσοχή έχουμε μας. Έχουμε βέβαια και παρουσία στο Χριστουγεννιάτικο χωριό. Βέβαια. Εκεί φυτεύουμε λουλούδια και εκεί κάνουμε ανοιχτό. Θα συνδεθούμε να τα πούμε εκεί. Θα συνδεθούμε από εκεί τις επόμενες μέρες. Την καλησπέρα μας, κυρία Χρονάκη. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.